Παρακαλώ. Γιατί είναι αμαρτία από Θεό. Αν μου επιτρέπετε πάντως, νομίζω ότι για να μην ξεστρατίζουμε, είχα και εγώ πάρα πολλά μηνύματα ανάλογα απόψεις στην εκπομπή μου στο Real FM, Άκη. Το πρόβλημά μας, θα το πούμε καθαρά, δεν είναι η γενόπ ΔΕΗ. Το επαναλαμβάνω, παρά το γεγονός ότι κινδυνεύω να εμφανιστώ, τον έχω κατηγορήσει δημοσίως τον κύριο Φωτόπουλο επανειλημμένα. Πείτε και καμία καλή επανειλημμένα. Όχι, δεν θα πω καμία καλή κουβέντα. Θα πω όμως, μισό λεπτό. Το πρόβλημά μας είναι ότι μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο που θα έπρεπε να απολογείται πρωτίστως απέναντι στους μετόχους της. Μια εταιρεία η οποία εξακολουθεί να είναι μονοπόλιο με διοίκηση διορισμένη από την παρούσα κυβέρνηση. Ο κύριος Ζερβός έπρεπε να είναι απόψε εδώ στη θέση του κυρίου Φωτόπουλου και όχι η γενόπ ΔΕΗ. Συμπεριφέρεται ως δημόσια επιχείρηση παρά το γεγονός ότι δεν είναι. Γιατί, αγαπητέ μου Άκη, ο νόμος, οι δύο νόμοι του 99, αν θυμάμαι καλά, με βάση τους οποίους εισπράτεται το τέλος κοινής ωφέλειας και το άλλο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κατάλοιπα, του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ λοιπόν ή είναι δημόσια επιχείρηση ή είναι επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Και τα δύο δεν γίνονται. Δεν μπορούν, και ο κύριος Ζερβός πρέπει επιτέλους να απαντήσει γιατί απέκρυψε για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αυτά τα τέλη που από ό,τι μαθαίνω, και πείτε μας κύριε Φωτόπουλε, πρέπει να αποκόμισε περίπου 2 δις ευρώ, μου 2,2 λένε. 2,2 δις ευρώ. Με τον εκβιασμό βάζοντας το πιστόλι στον κρόταφο του ελληνικού λαού. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Τα λεφτά αυτά που είναι? Πού είναι, λέει? Πού είναι, Σεραφείμ, τα λεφτά? Πού είναι? Τα λεφτά αυτά στον κουμπαρά για την Τρόικα. Μέρκελ, τον κύριο Σόιμπλε και τον κύριο Σαρκοζή. Αντί να αποδίδονται στους μετόχους. Πάμε να δούμε την κάρτα. Η ΔΕΗ χρησιμοποιήθηκε ως φορές πράκτορας. Κύριε Φωτόπουλε, πάμε να δούμε την κάρτα πριν πάρω το σχόλιο της Εύνας Δούρου. Κύριε Φωτόπουλε, να δούμε την κάρτα με το πώς χρεώνουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Διότι όφυλα να ενημερώσουν τον κόσμο ότι ο κωδικός για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, το τέλος, δεν είναι πάγιο. Δεν είναι 20 ευρώ, 25 ευρώ, 19 ευρώ, αλλά... Ανάλογα με την κατανάλωση. Έρχεται και υπολογίζεται ανάλογα με την κατανάλωση. Και βλέπετε στους δέκτες σας πώς μπορεί να φτάσει από 6,99 πάνω από 44, μέχρι 119,55 ευρώ. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και αυτό η ΔΕΗ δεν το είχε μεταφέρει, δεν το είχε επικοινωνήσει ποτέ στους καταναλωτές. Από πότε έγινε? Ποτέ όμως. Από πότε, Άκη, ό,τι πρέπει... θέλουν κάνουνε. Από πότε έγινε το 6,99 αυτή... μέχρι 140? Ακούστε, μέχρι... ακούστε. Τώρα αυξήθηκε πάλι. Ναι, είχαμε μια αύξηση από 1η Γενάρη. Πότε? Από εκεί και πέρα, όμως, πρέπει για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, να πούμε ότι το σκάνδαλο δεν είναι οι κρατήσεις υπέρ οίκο, που η βάση των κρατήσεων αυτών είναι η κοινωνική αλληλεγγύη απέναντι στους κατοίκους των νησιών. Όταν δεν το ξέρω, κύριε Φωτόπουλε, ως καταναλωτής, άτομα με ειδικές και όταν ανάγκες, το αυξάνουν αυθαίρετα και όταν δεν μου λένε πώς το υπολογίζουν, είναι επειδή καθώς στην Ελλάδα, ξέρετε, είναι αυτά περί κοινωνικής ωφέλειας δεν τα βλέπουμε ποτέ να πιάνουν τόπο και να αποδίδονται κάπου συγκεκριμένα, έχω το δικαίωμα εύλογα να σκεφτώ ότι κάπου αλλού πηγαίνουν αυτά. Όχι, όχι, δεν πάνε αλλού, να είμαστε καθαροί. Να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Αυτά τα χρήματα μένουν στη ΔΕΗ για το κόστος που έχει να δίνει το τιμολόγιο σε όλη την επικράτεια. Τώρα εσείς είπατε ότι αυτά πάνε στην Τρόικα. Από εκεί και πέρα όμως, κάτι ακόμα. 2,2 πάνε στην Τρόικα. Για το τέλος. Για το τέλος, λέει. Για το χαράτσι. Για το ειδικό τέλος ακινήτων τα χρήματα αυτά πήγαν στην Τρόικα. Γιατί λέγαμε για τα 2,2 δις. Ακούστε, αυτά τα χρήματα μένουν στη ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ επομίζεται το κόστος να παρέχει μειωμένο τιμολόγιο στους πολύτεκνους, μειωμένο τιμολόγιο στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αφήστε, το δικό μας δεν έχει καμία σχέση με τη ΣΥΚΟ και δεν είναι εκεί. Εάν θέλετε να το κουβεντιάσουμε, θα το κουβεντιάσουμε μετά. Αλλά καμία σχέση με την κράτηση για τη ΣΥΚΟ το δικό μας το τιμολόγιο. Μία φράση, Ρένα, κύριε Παυλόγκο, μισό λεπτό, κάτι ακόμα. Γιατί εχθές δείγνατε στο δελτίο ειδήσεων και το δικό σας, αλλά και σε άλλους σταθμούς, χρεώσεις για οίκο γύρω στα 170 ευρώ. Ναι, ναι. 200. Ακούστε, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου
Δεν πληρώνει εδώ παραπάνω από 11,8 ευρώ. Δείτε, το 66% των καταναλωτών, 5 εκατομμύρια δηλαδή καταναλωτές, δεν πληρώνουν παραπάνω από 11,8 ευρώ. Δεν είχαμε πετρέλαιο οι άνθρωποι πολυκατοικίες. Εγώ αυτά που λέω δεν παίρνουν διάψευση. Όχι, δεν αυτοί που πληρώνουν 170 και το 213 που δείχνεται είναι οι κύριοι με τις θερμαινόμενες πισίνες. Είναι τα παπαντήσια τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα να πούμε. Για φέρτε το. Μα για φέρτε το. Ξέρετε τι κατανάλωση. Μιλάτε τέτοια εδώ θα πάρει ο άνθρωπος τηλέφωνο, κύριε Φωτόπουλε. Μιλάτε τέτοια. Εδώ θα πάρει να πάρει ο άνθρωπος που βλέπει λογαριασμό. Τα στοιχεία τα ξέρω πολύ καλά. Για να έχει 213, για να έχει πισίνες. Μπορεί να μην έχει πισίνα. Στα Πατήσια δεν έχει πισίνες. Πώς θα το κάνει. Η κατανάλωσή του όμως για να έχει 213 είναι πάνω από 4.500 κιλοβατόρες. Ξέρετε ποιος καταναλώνει 4.500 κιλοβατόρες, κύριε Παυλόπουλε. Μήπως έχει αερόθερμο. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Θα πρέπει αυτά τα σπίτια, αυτές οι κατοικίες, για να έχουν τέτοια κατανάλωση, να είναι 200 τετραγωνικά και. Για διαμερίσματα μιλάμε κάτω από 150. Η μέση κατανάλωση, η μέση κατανάλωση είναι 1.600 κιλοβατόρες. Εδώ μιλάμε στις 1.600 κιλοβατόρες τα οίκο είναι 11,8 ευρώ. Στα 4.500 κατανάλωση, βεβαίως θα είναι 213. Αυτός που καταναλώνει 4.500 κιλοβατόρες. Δεν μας το πάνε ποτέ. Τον έχει τον τρόπο. Δεν μας το πάνε ποτέ. Όπως δεν το λέω εγώ. Δεν μας το πάνε ποτέ. Σας το λέω εγώ. Και έχουμε δικαίωμα, βέ αδελφέ, σε αυτόν τον τόπο, όταν μας έχουν τα μπιλιέτα αυξημένα, να ξέρουμε τι διάλογο πληρώνουμε. Σωστό αυτό που λέτε. Ναι, κυρία Δωστό, παρακαλώ. Θα ήθελα να πω ότι ενώ όλες αυτές οι ερωτήσεις, όλες αυτές οι αγωνίες των συμπολιτών μας που ξέρουμε ότι είναι χιλιάδες αυτοί που είναι στο σκοτάδι. Να πω ότι την ίδια στιγμή και είναι ευκαιρία που έχουμε εδώ τον κύριο Φωτόπουλο, επιχειρείται η ιδιωτικοποίηση του δημοσίου αγαθού που λέγεται δικαίωμα στο φως, δικαίωμα στο ρεύμα. Και ανάμεσα στα περιβόητα που μας περιμένουν αυτή τη στιγμή με τη νέα δανειακή σύμβαση, είναι ότι η ΔΕΗ, μια προσοδοφόρα επιχείρηση για το ελληνικό κράτος, με την επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδεύσει προς τα χέρια ιδιωτών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενώ εκατομμύρια συμπολίτες μας θα βρίσκονται στο σκοτάδι, κάποιοι θα κερδίσουν πολλαπλά. Δεν θα χρησιμοποιείται όμως αν γίνει ιδιωτική η ΡΕΝΑ, συγγνώμη, δεν θα χρησιμοποιείται για να εισπράττονται φόροι όπως για παράδειγμα το χαράκι. Πριν, κυρία Ζαρακέλη, συγγνώμη, δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Συμφωνείτε ότι δεν χρησιμοποιείται για να εισπράττετε το χαράτσι. Σε αυτό ναι, συμφωνώ. Συμφωνείτε σε αυτό. Δεν χρησιμοποιείται για να εισπράττετε το χαράτσι. Θα πάει σε δικαστήριο, κρεμή δικαστήριο στον κύριο Φωτόπουλο για τον αγώνα που δίνει και εκ μέρους των εργαζομένων του ΔΕΗ, αλλά και για τον αγώνα που έδωσε για εσένα, για εμένα, προκειμένου να μην πληρώσουμε το αντισυνταγματικό και να αποτελεσματικό παράγοντα στους άλλους. Πάμε να προχωρήσουμε, σας παρακαλώ πολύ, και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ σημαίνει ότι δεν θα τολμούμε να κουμπίσουμε το δάχτυλο στα διακόπτη. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, αλλά με αυτή την κουβέντα βάζουμε τους εργαζόμενους του ΔΕΗ απέναντι στους πολίτες την ίδια στιγμή που κάποιος σχεδιάζει το ξεπούλημα. Ορισμένα πράγματα θέλω να παρακαλέσω σε αυτό το τραπέζι, αν μου το επιτρέπετε, να προχωρήσουμε. Θέλω να βάλουμε μια τελεία στο θέμα, κύριε Φωτόπουλε. Βάλτε τελεία, παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω να πάμε στην υπόθεση με τους γιατρούς που κάνουν σε ενέσιμη μορφή, δίνουν φάρμακο για τον καρκίνο στο παχύ έντερο για το χράκι Λίδα. Πριν πάμε στο Φωτή Ιγνατίου, να δούμε τη σφιγμομέτρηση του Έξτρα, η οποία τρέχει από χθες. Λίγο μετά τις 11 και 4 θα σας ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα.